ξεκίνησα όλη τη δουλειά μου το 17-18. Σε άριστη συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με το Υπουργείο Απασχόλησης και με την οργανωτική και συντονιστική δράση της Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προχώρησε για φέτος το πρόγραμμα των vouchers για τα παιδιά που πρέπει να φιλοξενηθούν στους παιδικούς σταθμούς. Τόσο ο Υπουργός ο κ. Βρούτσης, όσο και η Υφυπουργός κ. Μιχαηλίδου μπορούν να σας δώσουν τα πιο αναλυτικά στοιχεία. Εγώ περιορίζομαι να πω ότι η κυβέρνησή μας στηρίζει τα νέα ζευγάρια, στηρίζει το θεσμό της οικογένειας. Φέτος εξασφαλίστηκαν θέσεις για 155.000 παιδιά, για όλα τα παιδιά που εκπλήρωναν τα κριτήρια που είχαν τεθεί. Και πιστεύω ότι του χρόνου, με μια ακόμα καλύτερη προετοιμασία, καθώς θα έχουμε και ακόμα περισσότερο χρόνο, θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δυσκολία για να έχουμε το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα. Σήμερα είναι μια ευχάριστη μέρα για 155.000 παιδιά τα οποία θα πάρουν το βάουτσερ. Και είναι για πρώτη φορά μια διαδικασία η οποία εξελίχθηκε με απόλυτο και άρτιο τρόπο. Μια διαδικασία την οποία παρακολουθήσαμε από την αρχή καθώς ήταν σε εξέλιξη και είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Η άψογη συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, με την Υφυπουργό μου και με την ΕΤΑ, στην οποία αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους εργαζόμενους και στη διοίκησή της, έφερε αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Φέτος, τα θετικά αυτά αποτελέσματα που θα ξεκινήσουν την υλοποίησή τους από το Σεπτέμβριο μας βρίσκουν προετοιμασμένους να ξεκινήσουμε μια νέα αρχή για την επόμενη χρονιά. Μια νέα αρχή που στο επίκεντρό της, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός Θεοδωρικάκος, είναι η οικογένεια. Στη βάση λοιπόν του πυρήνα της πολιτικής μας, της οικογένειας και της στήριξής της, ξεκινούμε μια προσπάθεια καθώς από του χρόνου θα έχουμε μια δομική αλλαγή στο σύστημα, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα παιδί εκτός βρεφονιπιακού σταθμού. Αυτές είναι οι αρχές μας, οι πολιτικές μας. Ξεκινάμε τώρα με ένα ευχάριστο γεγονός. Είμαστε πολύ χαρούμενοι να εξαγγείλουμε ότι 155.000 vouchers δόθηκαν σε οικογένειες για την επόμενη σχολική χρονιά. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι φέτος για πρώτη φορά δεν έμεινε κανείς εκτός και κάνουμε το καλύτερο έτσι ώστε να διαχειριστούμε μια κατάσταση την οποία κληρονομήσαμε και να διασφαλίσουμε ότι όσο περισσότερα παιδιά γίνεται θα μπουν αυτή τη χρονιά στους παιδικούς σταθμούς.